Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε στις εργασίες του 15ου ετήσιου Συνεδρίου της Βαλτικής για την Άμυνα. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Ταλίν της Εστονίας και ο Έλληνας Υπουργός συμμετείχε ως ομιλητής της Βασικής Ενότητας υπό τον τίτλο «Η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ». Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Παναγιωτόπουλος προέβησε κοινή δήλωση για το μεταναστευτικό μαζί με τον ομόλογό του. Also we must make very clear. Βρισκόμαστε στα ευρωπαϊκά σύνορα, ο ένας στο πλευρό του άλλου, ως Ευρωπαίοι εταίροι ενωμένοι με την Πολωνία απέναντι στις προκλήσεις για την ασφάλεια και τη νέα ιδιαίτερη πρόκληση ασφαλείας που αντιμετωπίζει. Να αναφέρω ότι είχαμε μια παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν, στα δικά μας βόρειο-ανατολικά σύνορα. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με την τρέχουσα κατάσταση και αυτό που μετρά είναι ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές εργαλειοποιούνται από κρατικούς δρόντες, οι οποίοι αναζητούν γεωπολιτικά ή οικονομικά ωφέλη. Έτσι πρέπει όλοι να αναλάβουμε μια ισχυρή δράση εναντίον αυτών των πρακτικών από κρατικούς δρόντες.